Πού είναι τα καλά τα παιδιά, γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα haul. Haul με ρούχα έχουμε σήμερα, θα δούμε ωραία χειμωνιάτικα ρούχα και φθινοπορεινά και έτσι αυτή η εποχή δεν είναι η καλύτερη εποχή για να ντύνεσαι. Τις άλλες εποχές τι είναι καλό να γδύνεσαι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι είναι τα πιο ωραία ρούχα ρε παιδιά τώρα. Αυτή η εποχή που δεν έχει το πάρα πολύ κρύο και μπορείς να βάλεις και τα καλσονάκια σου και τα φουστάκια σου και τα πουλοβεράκια σου και δεν χρειάζεται να φοράς μπουφάν και 42 κασκόλ για να ζεσταίνεσαι, είναι η καλύτερη εποχή να ντύνεσαι. Γι' αυτό το λόγο και εγώ παρασύρθηκα, τα έφερε η ζωή έτσι, οι συνθήκες με ανάγκασαν και ψώνισα κάποια ρουχαλάκια. Για άλλη μια φορά έμεινα νομίζω σε πάρα πολύ έτσι απλά ρούχα και ρούχα που πραγματικά φοριούνται συνέχεια με τα πάντα. Έχω καταλάβει ότι αυτά είναι τα ρούχα που χαίρομαι πιο πολύ απ' όλα. Τα πάρα πολύ ιδιαίτερα ρούχα, ναι μεν όταν το βλέπεις το αγαπάς και το λατρεύεις και κάθεσαι και το χαζεύεις, αλλά το φοράς σπάνια. Ενώ τα ρούχα αυτά τα πιο εύκολα ας πούμε, τα φοράς συνέχεια και τα χαίρεσαι. Και επειδή από τα σχόλιά σας έχω καταλάβει ότι αυτά τα ρούχα θέλετε να βλέπετε, γιατί αυτά τα ρούχα φοράτε και αυτά τα ρούχα ψάχνετε κι εσείς, αυτά τα ρούχα σας έφερα. Έχω ψωνίσει από H&M και από Pink και πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Το πρώτο απ' όλα είναι αυτό εδώ που φοράω και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ανάλαφρο φορεματάκι. Αυτό είναι το μόνο που πήρα πριν από περίπου 2 μήνες. Όλα τα άλλα τα πήρα τώρα, είναι αυτής της εποχής. Αυτό είναι το λίγο πιο τέλος καλοκαιριού φθινοπορεινό. Αλλά σας το δείχνω γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να φορεθεί με ένα ωραίο καλσονάκι και με ένα ωραίο δερματινάκι. Δηλαδή δεν είναι καθόλου δεσμευτικό αυτό το ρούχο. Φοριέται και καλοκαίρι, φοριέται και φθινόπωρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ντεκολτέ του. Και η ασορτή πλάτη που έχει, που είναι έτσι αυτό το πάρα πολύ βαθύ V, νομίζω ότι χαρίζει πάρα πολύ. Αυτό μου το κάνανε δώρο εμένα πριν από λίγο καιρό. Το έχω φορέσει πολύ, το έχω χαρεί πολύ. Μ' αρέσουν και τα μανίκια του που είναι έτσι φουσκωτά και με το λάστιχο εδώ κάτω. Είναι κοντό, αλλά όχι πάρα πολύ κοντό. Είναι σε τέλειο μήκος. Γενικά είναι ένα ρούχο το οποίο το έχω φορέσει πολύ, το έχω ευχαριστηθεί πολύ. Και αν υπάρχει ακόμα και δεν έχει βγει out of stock, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για ένα ρούχο που φοράς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τέλη καλοκαιριού, και καλοκαιρινές μέρες που έχουν έτσι μια ψυχρούλα, και πιο φθινοπορεινές μέρες, και με καλσόν, και με δερμάτινα, και με τα πάντα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι νούμερο είναι αυτό, γιατί δεν το πήρα εγώ και μου το κάνανε δώρο, αλλά θα το δω και θα σας το γράψω εδώ. Πάντα μ' αρέσει να σας λέω το νούμερο που φοράω εγώ για να μπορείτε περίπου να υπολογίσετε πώς είναι αυτό το νούμερο σε μένα, άρα τι νούμερο μπορεί να χρειαστείτε εσείς, καταλαβαίνετε. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω, και αφού ξεκίνησα από H&M θα συνεχίσω με H&M, είναι αυτό εδώ το υπέροχο πουλοβερίνο. Είναι crop πουλοβερίνο, είναι το πιο ωραίο ύφασμα, είναι η πιο ωραία πλέξη, κάνει όλα αυτά που θέλεις να κάνει το πουλόβερ σου μπροστά, και τα πιο πλεξουδένια και τα πιο αραιά και τα πιο στενά. Παιδιά, το πόσο μ' αρέσει αυτό το pullover, αλήθεια. Μ' αρέσει τρελά και το χρώμα του. Είναι αυτό το μπέζε κρού, το απόλυτα φθινοπορεινό χειμωνιάτικο χρώμα. Είναι πολύ ζεστό, είναι πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Το πήρα 17 ευρώ, το είχε προσφορά, δεν ξέρω ποια είναι η αρχική του. Και το έχω πάρει σε νούμερο extra large. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι τα mom δηλαδή, γιατί είναι crop, δεν θέλεις να είναι και πάρα πολύ στενό άμα είναι crop, το θέλεις έτσι λίγο πιο χαχόλικο. Είναι ένα ρούχο που το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Έβγαινε και σε άλλα χρώματα νομίζω και μαύρο και τέτοια. Συνεχίζω με H&M και για να μην σας τα λέω όλα έτσι πάρα πολύ ωραία, πάμε και σε μία αποτυχία. Η αποτυχία είναι αυτή εδώ η φούστα. Η οποία είναι φοβερή σαν φούστα, εντάξει, είναι εξαιρετικό το ύφασμά της, εξαιρετικό αυτό το καρό, είναι μίνι, έχει και αυτό το σκισηματάκι εδώ, έχει όλα τα καλά που θέλεις από μία μίνι φούστα, από αυτές που φοράς με οπάκ καλσόν και μποτίνι και είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στη γη. Το κακό της είναι ότι για άλλη μια φορά το H&M τα έχει κάνει μαντάρα με τα νούμερα. Είναι πάρα πολύ καλό που έχει μεγάλα νούμερα, εγώ πρώτη από όλους το λέω φυσικά. Είναι ότι καλύτερο που μπορείς να βρεις το νούμερό σου, όποιο και αν είναι αυτό, πραγματικά το επικροτώ με τα χίλια. Απλά αυτό που θέλω θα ήταν να έμενε στα νούμερα και απλά να είχε πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Δηλαδή το ότι παίρνεις μια φούστα σε extra large και σου έρχεται αυτό εδώ, που δεν είναι extra large, είναι 2-3 extra large, δεν ξέρω. Αυτό είναι το λάθος για μένα. Θα έπρεπε να υπάρχει το σωστό το extra large, το σωστό το 2 extra large, το σωστό το 3, το σωστό το 4, να υπάρχουν όλα, αλλά να είναι σωστά. Γιατί νομίζω ότι κάπως έχει αφήσει κάποια νούμερα, δηλαδή νιώθω ότι πάει από το large στο 2 extra large και από το small στο large, σαν να μην υπάρχουν αυτά τα ενδιάμεσα νούμερα νιώθω. Οπότε αυτή η φουστίτσα, αν και υπέροχη, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι τόσο μεγάλη που δεν θα σας τη δείξω καν σε try-on, γιατί δεν κάθεται. Είναι πολύ μεγάλη, παιδιά. Άμα σας αρέσει, θα έλεγα να την πάρετε
2-3 νούμερα κάτω από αυτό που φοράτε. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά μήπως την ξαναπαραγγείλω σε μικρότερο νούμερο, αλλά αυτό που παθαίνω πάντα με το H&M είναι ότι δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το μικρότερο νούμερο. Δηλαδή, αν το παραγγείλω σε ένα νούμερο κάτω ή θα είναι πάλι μεγάλη. Αλλά μετά φοβάμαι ότι όταν το παραγγείλω 2 νούμερα κάτω, θα είναι σαν να το έχω παραγγείλει 3 νούμερα κάτω. Γιατί κάνει αυτό που χάνει τα νούμερα που σας είπα. Οπότε το φοβάμαι και σκέφτομαι ότι μάλλον θα την επιστρέψω εντελώς για refund και όταν θα πάω στη Θεσσαλονίκη με το καλό, θα πάω στα καταστήματα να δοκιμάσω και να πάρω αυτή που μου αρέσει. Μίλησα πολύ γιατί έχω πολλά νεύρα. Γιατί αυτή η φούστα μπορεί να είναι το αγαπημένο μου από όλα τα πράγματα που ψώνισα και δεν μπορώ να τη φορέσω. Το επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ το μαύρο, το ζιβαγκάκι, το μακριμάνικο, το οποίο σαν ρούχο γενικά, σαν κομμάτι, είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Δηλαδή πάντα στην ντουλάπα μου υπάρχει ένα μαύρο ζιβάγκο μακριμάνικο και αμάνικο και κοντομάνικο, γενικά το μαύρο ζιβάγκο το λατρεύω. Το συγκεκριμένο είναι πολύ λεπτό, δηλαδή είναι σύθρου, βλέπεις μέσα ωριακά. Δεν μ' άρεσε αυτό, θα το ήθελα λίγο πιο χοντρό. Ήταν αρκετά οικονομικό, νομίζω είχε 11 ή 12 ευρώ. Το έχω πάρει σε νούμερο extra large και είναι λίγο μεγάλη φόρμα του, δηλαδή ίσως να το ήθελα σε large, γιατί είναι ένα ρούχο που το θέλεις λίγο να εφαρμόζει ωραία ρε παιδί μου, δεν το θέλεις πάρα πολύ έτσι χύμα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι ένα ρούχο που θα φορεθεί σίγουρα κάτω από σακάκια, μέσα από φουτεράκια, δηλαδή ένα τέτοιο ρούχο δεν πάει ποτέ χαμένο. Απλά δεν ξέρω αν θα φορεθεί τόσο πολύ μόνο του με ένα τζιν, ας πούμε. Πρώτον, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό και θα κρυώνεις. Δεύτερον, γιατί ίσως να διαγράφει και το σουτιέν, δηλαδή το φοβάμαι λίγο αυτό. Θα το κρατήσω όμως, δεν θα το επιστρέψω. Θα μ' άρεσε, θα το κρατήσω. Το επόμενο που πήρα από H&M είναι σε κουτί. Και είναι αυτό εδώ το πάρα πολύ ωραίο μπουφανάκι που είναι σε αυτό το φυστική χρώμα, θα τρελαθώ. Παιδιά, με το που είδα το χρώμα είπα απλά το θέλω. Δεν με ένιωξε τίποτα, απλά το ήθελα μόλις είδα αυτό το χρώμα και είναι και τύπου προβατάκι ρε παιδί μου, έχει εδώ στα μανίκια, έχει μέσα όλη επένδυση με προβατάκι, οικολογικό φυσικά, ποτέ κανονικό. Έχει και ψηλό γιακά, γενικά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο μπουφάν. Είναι κοντούλι, ίσως να το ήθελα και λίγο πιο μακρύ. Το έχω πάρει σε νούμερο 2 extra large, γιατί ήταν το μόνο, το τελευταίο νούμερο που υπήρχε, αυτό και μετά κάποια πιο μικρά, small, medium και τέτοια. Ίσως αν μπορούσα να διαλέξω, να είχα διαλέξει το extra large, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και τόσο κακό που πήρα το λίγο πιο μεγάλο, γιατί καμιά φορά θες να το φορέσεις, ρε παιδί μου, με ένα πιο χοντρό πουλοβεράκι, με, ξέρεις, κάτι τέτοιο, οπότε έρχεσαι και μπουκώνεις, άμα είναι και τα δύο, έτσι, ογκώδη και είναι και το μπουφάν στενό. Οπότε αυτό σίγουρα μπορείς να το φορέσεις και με φούτερ και με πουλόβερ έτσι και να είσαι άνετα. Με απασχολεί το ότι νομίζω ότι δεν μου πηγαίνει. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ σαν κομμάτι και είμαι σίγουρη ότι άμα το δω στο δρόμο θα γυρίσω και θα το κοιτάξω και θα πω τι μπουφανάρα είναι αυτή. Έχω την αίσθηση ότι δεν μου πηγαίνει. Δεν μου πηγαίνει το κόψιμο, δεν μου πηγαίνει το χρώμα. Και είμαι σε αυτή τη θέση τη δύσκολη που έχω βρεθεί πολλές φορές στη ζωή μου. Που είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν μου πηγαίνει και δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί δεν μου πάει η καρδιά να το επιστρέψω, αλλά ξέρω ότι και άμα το κρατήσω, μάλλον θα το δοκιμάζω και θα βλέπω ότι δεν μου πηγαίνει και δεν θα το φοράω και θα μένει στην άκρη. Και προσπαθώ να την κόψω αυτή τη συνήθεια του να παίρνω ρούχα που μένουν στην άκρη. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Γράψτε μου και στα σχόλια την άποψή σας, αν πιστεύετε ότι πρέπει να το επιστρέψω γιατί δεν μου πάει και τόσο πολύ, ή αν πιστεύετε ότι πρέπει να το κρατήσω. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν σας είπα τιμή, το πήρα 25 ευρώ σε προσφορά. Το επόμενο που πήρα από H&M είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι, το οποίο και έχω ερωτευτεί. Άλλο ένα ζιβαγκάκι, όμως εντελώς διαφορετικό στυλ. Λευκό, ριπ, με το φερμουαράκι του εδώ, με τα ανοίγματά του, στους καρπούς. Πάρα πολύ μου έχει αρέσει, παιδιά, αυτό. Αυτά είναι τα ρούχα, νομίζω, που μου αρέσουν πάντα πιο πολύ από όλα. Δηλαδή, φανταστείτε λίγο τώρα αυτό το μπλουζάκι με ένα ωραίο τζιν και ένα ωραίο αρβιλάκι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο ντύσιμο στη γη από αυτό. Και ένα ωραίο σακάκι από πάνω ή ένα ωραίο παλτό με ένα ωραίο κασκόλ, δηλαδή. Αυτά, έτσι τα φαντάζομαι. Τα παίρνω τα ρούχα και τα φαντάζομαι πώς θα τα φορέσω. Δεν τα φοράω ποτέ έτσι όπως τα φαντάζομαι, αλλά τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Το πήρα σε νούμερο extra large. Αυτό ίσως να το ήθελα και σε ένα νούμερο μεγαλύτερο. Δεν θα με χαλούσε να ήταν ένα τσακ λίγο πιο άνετο. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο, έβγαινε και σε άλλα χρώματα πολλά, μαύρο, λιλά, θυμάμαι, είχε πολλά, μπέζ και τέτοια. Το πήρα 11 ευρώ και το αγαπώ. Το τελευταίο που πήρα από H&M και είναι κάτι πάρα πολύ basic και αυτό δεν θα σας κουράσω ιδιαίτερα, είναι αυτό εδώ το μαύρο φούτερ, γιατί δεν είχα μαύρο φούτερ. Είναι δυνατόν θα μου πείτε, είναι δυνατόν θα σας πω. Δεν είχα ένα μαύρο φούτερ, πάντα σκεφτόμουν ότι αν είχα ένα μαύρο φούτερ θα το φορούσα τώρα, γιατί ταιριάζει κυριολεκτικά με τα πάντα. Αλλά δεν είχα, οπότε βρήκα την ευκαιρία και πήρα ένα.
θα το ήθελα λίγο πιο μακρύ. Δεν μ' αρέσει δηλαδή ακριβώς το μήκος που σταματάει, θα το ήθελα λίγο πιο μακρύ για να μπορείς να το φοράς και πάνω από τα ρούχα. Γιατί εγώ τώρα αυτό το μήκος θα το φορέσω μόνο μέσα από παντελόνια. Δεν θα το αφήσω εύκολα πάνω από παντελόνια, νομίζω ότι είναι το χειρότερο ύψος να σταματάει. Θέλει ή να είναι λίγο πιο φαρδί, να πέφτει ας πούμε κάτω από τον πισινούλι για να δείχνει ωραία ακόμα και έξω από τα παντελόνια, ή θέλει να είναι λίγο πιο crop. Τέλος πάντων, θα το κρατήσω γιατί το ήθελα και το έψαχνα. Σίγουρα θα φορεθεί και με φόρμα στη γυμναστική και στη δουλειά και με τζιν και με φουστίτσες και με τα πάντα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν ταιριάζει με μαύρο φούτερ. Οπότε θα το κρατήσω, αλλά η παρατήρησή μου ότι θα το ήθελα ή λίγο πιο κοντό ή λίγο πιο μακρύ. Λίγο πιο μακρύ κατά προτίμηση. Το έχω πάρει σε νούμερο extra large γιατί το ήθελα φαρδί. Δεν είναι όσο φαρδί θα το ήθελα. Θα το ήθελα λίγο ακόμα φαρδί. Και λίγο ακόμα μακρύ. Anyway, προχωράμε. Α, έχω κάτι ακόμα από H&M που το είχα ξεχάσει, αλλά θα σας το δείξω. Είναι αυτή εδώ η πιτζαμούλα. Δεν είναι ακριβώς πιτζάμα, είναι πιο πολύ σαν πολύ λεπτή φόρμα για το σπίτι. Και την πήρα εγώ για πιτζάμα. Την είχε σε μαύρο πουά, την είχε σε αυτό εδώ το ποντική. Ήταν ένα πάρα πολύ οικονομικό ρούχο έτσι με 10 ευρώ για το σπίτι, για πιτζάμα, για φόρμα, για να πας να πετάξεις τα σκουπίδια και όλα αυτά. Το κακό του είναι ότι με το πρώτο πλύσιμο που ήταν και πάρα πολύ μικρό, ίσα να φύγουν ας πούμε τα πολλά από τις αποθήκες, είναι ότι άνοιξε εδώ. Συνέβη ένα διάλειμμα γιατί είναι Κυριακή και μαγειρεύουμε παστίτσιο. Και συνέβη ένα διάλειμμα γιατί βγήκε ο Μάνος να σβήσει το παστίτσιο να το βγάλει έξω και τώρα το έχω εδώ, μες στη μύτη μου έρχεται. Ευτυχώς είμαι μπουκωμένη και δεν τα μυρίζω όλα, αλλά και πάλι είναι ένα βάσανο. Raw content εντελώς, δεν σας κρύβω τίποτα. Σας έλεγα για την τρύπα αυτής της πιτζάμας. Ότι με το πρώτο πλύσιμο έγινε έτσι και θα μου πείτε ράψτο μωρή άχρηστη και θα σας πω, ελπίζω να μην με πείτε έτσι, θα σας πω ότι θα το ράψω, ναι εννοείται δεν θα αφήσω το καινούριο ρούχο έτσι αφόρετο επειδή έκανα μια τρυπούλα, απλά το θεωρώ χαζό το να αγοράζεις κάτι καινούριο και να μπαίνεις στη διαδικασία να το ράβεις, δηλαδή λίγο η ποιότητα κατασκευής θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερη. Τέλος πάντων, μην τα θέλουμε και όλα δικά μας αυτή τη ζωή. Αυτά ήταν του H&M και πάμε στο pink. Πήρα ένα παντελόνι που το είχα ξαναπάρει και πριν από 2 χρόνια και δεν πρέπει να έχω φορέσει ποτέ ρούχο περισσότερο στη ζωή μου από όσο είχα φορέσει αυτό το παντελόνι. Το είχα πάρει τέτοια εποχή, τύπου Νοέμβριο, ας πούμε, Οκτώβρη-Νοέμβρη κάπου εκεί και μέχρι την άνοιξη είχε χαλάσει, είχε λιώσει, παιδιά, το πόσο πολύ το είχα φορέσει αυτό το παντελόνι. Είναι πραγματικά ό,τι θέλω από ένα παντελόνι. Είναι ψηλόμεσο, είναι μακρύ, είναι καμπάνα, μαζεύει όλο το σώμα έτσι πάρα πολύ ωραία. Είναι rip, είναι πάρα πολύ άνετο γιατί είναι έτσι ένα ψιλοκολανέ ύφασμα, αλλά όχι εκείνο το κολανέ που τα διαγράφει όλα και σε ζορίζει. Είναι αυτό το κολανέ που τα μαζεύει όλα, που τα κρύβει όλα, αυτό το τέλειο ύφασμα. Πραγματικά το είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ αυτό το παντελόνι και επειδή φέτος έψαχνα κάτι αντίστοιχο να πάρω, δεν μπόρεσα να βρω, γιατί κάπως με αυτά τα ψηλόμεσα τα παντελόνια, τα καμπάνα, μου έρχονται όλα λίγο κοντά. Και εκείνο ήταν το μόνο που είχα καταφέρει να το βρω σε αυτό το μήκος που δεν μου ήταν καθόλου κοντό. Οπότε λέω, δεν μπαίνω μωρέ να ρίξω μια ματιά, μήπως και έχει ξεμείνει κανένα στο pink. Και είδα με μεγάλη μου χαρά ότι το έχουν ξαναφέρει, γιατί πέρυσι που το είχα ψάξει δεν υπήρχε, οπότε το είχαν πρόπερσι και το ξαναφέρανε φέτος. Με πάρα πολύ χαρά το πήρα, είμαι σίγουρη ότι θα το φορέσω και αυτό πάρα πολύ όπως και το ίδιο του πριν από 2 χρόνια. Είχε 26 ευρώ, το έχω πάρει σε νούμερο extra large, θα ήθελα να υπάρχει σε extra large να το πάρω γιατί θα ήθελα να είναι ένα τσακ λίγο πιο άνετο. Δεν είναι, δεν πειράζει. Θα πρέπει εγώ να προσαρμοστώ με αυτό. Αφού δεν θα προσαρμοστεί αυτό μαζί μου, θα προσαρμοστώ εγώ. Κάτι θα κάνουμε. Το επόμενο που πήρα είναι επίσης από pink και είναι άλλο ένα ζιβάγκο. Νομίζω αυτό το haul θα πρέπει να ονομαστεί τα ζιβάγκο της Άκας. Αυτό. Είναι απλά πάρα πολλά ζιβάγκο. Αυτό είναι άλλο στυλ βέβαια, άλλο ύφασμα. Είναι πιο πουλοβερέ, αλλά αυτό το πολύ λεπτό πουλοβερέ. Που έχει εδώ τα μανικάκια του τα έτσι, έχει εδώ κάτω αυτό το έτσι του, είναι το ζιβαγκάκι του. Είναι ωραίο ρε παιδί μου, απλά είναι λεπτό, δεν είναι για πολύ βαρύ χειμωνιά. Είναι λεπτό ρουχαλάκι για αυτή την εποχή ή μετά για να το φοράς μέσα από κάτι. Δεν είναι δηλαδή για να φορεθεί βαρύ χειμώνα μόνο του. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα φορεθεί πολύ, γιατί είναι πολύ εύκολο φόρετο και για το λόγο αυτό πήρα το ίδιο και σε μπέζ. Είναι πιο πολύ εκρού, ένα τσάκ προς τον μπανανί, ανοιχτό μπανανί. Εκρού και μπανανί, κάτι στη μέση, είναι αυτό το χρώμα, δεν είναι δηλαδή το κλασικό το μπέζ. Είναι το μπέζ που κυτρινίζει, δεν είναι το μπέζ το ψυχρό. Το πήρα λοιπόν και αυτό, ήτανε πολύ οικονομικά, είχανε νομίζω 8 ευρώ, 10 ευρώ. Πρέπει να ήτανε προσφορά και ήτανε πολύ οικονομικά, οπότε πήρα 2.
Τα έχω πάρει σε νούμερο small, αλλά το small των plus size, γιατί ήταν από την plus size συλλογή. Κατάλαβα ότι τα plus size στα pink δεν είναι ότι συνεχίζουν και θα πάει, ας πούμε, extra large, 2 extra large κτλ. Ξεκινάει καινούριο νούμερο, οπότε εγώ πήρα το small των plus size, που έτσι όπως το βλέπω πρέπει να είναι γύρω στο extra large, ας πούμε, η αναλογία του. Αυτά ήταν αυτά που ψώνισα. Γράψτε μου στο σχόλιο να μου πείτε πώς σας φάνηκαν, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι θέλετε να ψωνίσετε κι εσείς, τι έχετε ψωνίσει ήδη κι εσείς. Γράψτε μου γενικά έτσι να κάνουμε ωραία κουβεντούλα. Γράψτε μου επίσης, να κάτι ωραίο που θέλω να συζητήσουμε. Γράψτε μου ποια είναι για σας η καλύτερη εποχή για να ντύνεσαι. Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι για μένα είναι αυτή η εποχή που μ' αρέσει να φοράω ωραία ρούχα και να ντύνομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι τα ρούχα αυτής της εποχής είναι τα πιο ωραία. Γράψτε μου αν ισχύει και για σας ή άμα σας αρέσουν πιο πολύ τα καλοκαιρινά ρούχα, τα έρινα, τα τυραντάκια, τα σορτσάκια, άμα σας αρέσουν τα νηξιάτικα, άμα σας αρέσουν τα ακόμα πιο χειμερινά, έτσι τα πολύ χοντρά πουλόβερ με τα κασκόλ και με αυτά και τα σκουφιά. Γράψτε μου έτσι να κάνουμε. Ωραία, ωραία κουβεντούλα θα γίνει αυτή, ε. Περιμένω τα σχόλιά σας. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και να πατήσετε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο, δηλαδή κάθε Τετάρτη και Κυριακή στις 8 περίπου το απόγευμα. Ελάτε και στο Instagram, ελάτε και στο TikTok για να τα λέμε και εκεί και να κάνουμε πάρα πολύ ωραία παρεούλα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και εκεί, να ξέρετε. Και σε ευχαριστώ που με άφησες να γίνω η παρέα σου, έστω και για αυτή τη λίγη ώρα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο και ως τότε, σου στέλνω ένα γλυκό φιλί.